Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε την Νίκη, η οποία κάνει τις τρέλες της. Θέλεις να μας πεις γιατί σου αρέσει να κάνεις τέτοια πράγματα? Είδα αυτό το παράθυρο και ήταν το παράθυρο της τέχνης για μένα. Γιατί όλα αυτά τα κλαδιά δημιουργούν ένα πάρα πολύ ωραίο εφέ μαζί με το σειρματόπλεγμα. Το οποίο βέβαια εντάξει μπορεί να σε τρυπήσει λίγο μια φορά. Πιάστηκε λίγο στο παντελόνι μου. Την προηγούμενη φορά που το είχα κάνει, μπήκε λίγο στο δέρμα μου. Γάτα. Γάτα. Έχει πολλές γάτες. Αυτό ήταν που έπαθα την προηγούμενη φορά. Σήμερα τίποτα. Ευτυχώς. Όλα καλά. Μπράβο, μπράβο. Και έχουμε και τη γάτα βέβαια. Φυσικά. Με παρακολουθεί. Παρακολουθεί με πολύ ενδιαφέρον όπως βλέπεις. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρθηκε πολύ για μένα. Νομίζω ότι κοιμόταν. Ναι, το μόνο που την ενδιαφέρει είναι αυτός ο ήχος της γάτας. Και πιο συγκεκριμένα αν θα έρθει κάποια γάτα εδώ. Γιατί τις προάλλες ακούσαμε κάτι σαν να κυνηγέται μια γάτα και να κατεβαίνει τις σκάλες γρήγορα. Δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω η γάτα μας έδιωξε μια άλλη γάτα. Όχι, μη την ενοχλήσει την καημενούλα. Θέλει να κοιμηθεί. Αυτά, έχει ζέστη. Ήδρωσα. Κάτι έχει εκεί πάνω, έχει πιο πολύ ζέστη. Ανεβαίνοντας στο παράθυρο, η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 5 βαθμούς. Ναι, δεν φταίνει η σφιγμή σου, λες. Μπορεί να είναι κίνηση, ναι. Ωραία, εδώ παιδιά, ένα στερνό αντίο θα δώσουμε σήμερα στη γατούλα μας, που την λένε Χιροσύρο. Κάτα τη λόγω. Νομίζω την είπε Χιροσύρο, που είναι ένα όνομα ενός άνιμε, γιαπωνέζικο. Και θα είναι η τελευταία μέρα που μένουμε μαζί. Αντίο συγκατοικέ. Συγκατοικούλα μας, η γατούλα μας. Ήταν πάρα πολύ καλή όλες αυτές τις μέρες. Μας έκανε πολύ καλή παρέα, ιδίως όταν είχαμε λιγουδίτσες. Τι σύμπτωση. Είναι πάντα εκεί όταν τρώμε, ρε παιδιά. Θέλει να μας κάνει παρέα. Τέλος πάντων, πάμε να ετοιμαστούμε, γιατί σήμερα έχουμε ρεπό και θα βγούμε να εξερευνήσουμε την Ασουνσιόν.